Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Αγγέλη, κύριε Μωυσή, καλή εβδομάδα. Βρίσκεσαι στη Βόρεια Ελλάδα, μαθαίνω. Περιοδεύεται. Στο διδημότυχο. Στο διδημότυχο. Πώς θα βλέπετε. Τι ανοίγουμε εκεί. Όχι, εδώ θα ανοίξουν τα... Δεν ανοίγει κάτι συγκεκριμένα. Ναι. Ανοίγουν όλα τα τμήματα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Ναι, σωστό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πότε θα ανοίξουν. Αν δεν κάνω λάθος, την άλλη εβδομάδα ήταν η Βρετανική. Καλά, είναι, αυτό είναι θέμα των Βρετανικών αρχών κατά τόπους. Το θέμα είναι γενικά υπάρχει ετοιμότητα, είναι όλα λιμένα, πλατφόρμες, πώς θα λειτουργήσουν, υγειονομικά πρωτόκολλα. Διαζώσεις, πρωτόκολλα, όλα αυτά είναι τελειωμένα, λιγμένα. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Βασικό όπλο μας είναι ο εμβολιασμός και η μάσκα. Και δόξα τω Θεώ, σε αυτούς τους δύο τομείς πάμε εξαιρετικά καλά. Δηλαδή και ο αριθμός των εμβολιασμένων είναι πολύ ψηλότερος στο μέσο όρο της Ελλάδος. Στους σπιτιές κινείται γύρω στο... Έχει ξεπεράσει το 76%, πρέπει να φτάνει στο 77% αν κάνω λάθος. Στους καθηγητές είναι γύρω στο 92% πλέον. Στο διοικητικό προσωπικό είναι άνω του 86-87%. Οπότε έχουμε το πρώτο όπλο στα χέρια μας, δεύτερο όπλο είναι η μάσκα, τρίτο είναι η έλεγχη. Θα εγκατασταθούν παντού εμβολιαστικά κέντρα και μέσα στα ΑΕΗ. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, σε συνεννόηση με τις Βρετανικές αρχές, είπαμε ότι δεν χρειάζεται, διότι το μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο είναι ακριβώς απέναντι. Είναι στην είσοδο ακριβώς. Σωστό. Οπότε συνεννοηθήκαμε και με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και με το Αριστοτέλειο, δεν έχει νόημα να φτιαχτεί κάτι μέσα. Σε άλλες περιπτώσεις, σε 40 περιπτώσεις που είναι μακριά, συνεννοηθήκαμε ότι θα υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα μέσα στο Πανεπιστήμιο. Όλα αυτά τώρα θα ελέγχονται. Πώς θα ελέγχονται οι φοιτητές που μπαίνουν, μόνο από την πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί, που έχει δημιουργηθεί, θα υπάρχει πλέον, θα γίνουν προσλήψεις σε πλέον προσωπικού για να γίνεται έλεγχος. Λοιπόν, το ένα είναι η πλατφόρμα ηλεκτρονική, η οποία έχει δημιουργηθεί, η οποία λειτουργεί από σήμερα. Και πιστεύω ότι τις επόμενες 2-3 μέρες θα τις μάθουν όλοι, όπως μάθαμε και πώς δηλώνουμε τα self-test για τα παιδιά και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. η οποία έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία, σήμερα τίθεται σε λειτουργία. Το δεύτερο, πιο άμεσο, είναι η υγειονομική υπεύθυνη. Είναι άτομα τα οποία προσελήφθησαν τα πανεπιστήμια με αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο των υγειονομικών πιστοποιητικών εκείνων που εισέρχονται και ο στόχος είναι να αποτραπεί η είσοδος ατόμων που δεν είναι εμβολιασμένοι, δεν είναι νοσήσαντες, δεν έχουν το εργαστηριακό τεστ που απαιτείται για να μπει κάποιος μέσα στην αίθουσα. Αυτοί θα κάνουν στοχευμένους ελέγχους. Έχουμε κάποια τμήματα που έχουμε ποσοστό εμβολιασμού 90%. Και έχουμε κάποια άλλα που έχουμε ποσοστό εμβολιασμού γύρω στο 60%. Οπωσδήποτε στην κρίση των Βρετανικών αρχών, αλλά το λογικό είναι να στραφεί κυρίως στα τμήματα που έχουν χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Και έχουμε και τα διάφορα κυκλώματα που παράγουν μαϊμού πιστοποιητικά δεξιά-αριστερά. Ναι, αυτά βέβαια διαπιστώνονται μέσα από το σύστημα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτή η εφαρμογή στο τηλέφωνο η οποία σου επιτρέπει να διαπιστώσει. Σωστό. Αν είναι μαϊμού ή δεν είναι το πιστοποιητικό. Και να σας ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή έχουμε εμπειρία από τα σχολεία. Υπάρχει ένα τρίτο σημείο. Πάνω στο έδρανο, την ώρα του μαθήματος, ο κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να έχει εντυπωμένο το πιστοποιητικό βάσει το οποίο είναι μέσα στην αίθουσα. Εμβολιασμού ή νόση ή rapid test, τέλος πάντων. Ακριβώς. Αν του ζητηθεί να το δώσει άμεσα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή έχουμε εμπειρία από τα σχολεία. Δεν ξέρω το, εκεί βέβαια εμπλέκονται και οι γονείς σου, δεν είναι τόσο θέμα παιδιών. Έτσι, αν ένας φοιτητής προσπαθήσει να εισέλθει στον χώρο του Πανεπιστημίου χωρίς τίποτα από όλα αυτά, δεν θέλει να κάνει rapid test, δεν έχει εμβολιαστεί. Προφανώς δεν θα τον αφήσουμε. Τι θα γίνει, δεν είναι εύκολο, ξέρεις, δεν χρειάζεται πολύ για να γίνει μπάχαλο, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, γιατί... το ξέρω ως ερώτημα. Το θέμα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, κοιτάξτε, θεωρώ βέβαια ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν για λόγους εντυπωσιασμού. Θα πάνε να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Να πάνε να δημιουργήσουν εντυπώσεις, φασίδια κτλ. Χρειάζεται ψυχραιμία και σοβαρή αντιμετώπιση. Η αστυνομία θα είναι στα ντμπά για να παρέμβει, γιατί και αυτό ξέρετε.
Και μερικοί και γι' αυτό δεν το κάνουν. Εάν χρειαστεί και φτάσουν τα πράγματα τόσο πολύ στα άκρα, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο χρειάζεται, θα παρέμβει η αστυνομία. Λογική χρειάζεται, περισσότερο και πειθό. Ναι, καλά, λογική και πειθό. Άμα θέλει ο άλλος απλά να δημιουργήσει τζέρτζελο και εντυπώσεις και να οι κακοί αστυνομικοί που μας μαζεύουν μέσα στα πανεπιστήμια, θα το οδηγήσει το πράγμα στα άκρα. Συγχρονία χρειάζεται και εκείνη λογική. Δηλαδή, επιμένω, το έχω συζητήσει και με τις Βρετανικές αρχές αυτό το πράγμα, οι οποίες έχουν εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Αυτή η νέα κλιμάκωση που βλέπουμε εκτός πανεπιστημίων σε πρώτη φάση, αυτή τη στιγμή. Όχι φασίστες, αντιφασίστες, αριστεροί που δέχονται επιθέσεις, μαύροι που κάνουν επιθέσεις, η αστυνομία αν κάνει πράγματα, όλο αυτό το κλίμα, αυτή η κλιμάκωση βίας που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, σας ανησυχεί καθόλου εν ώψη έναρξης του πανεπιστημιακού έτους? Με ανησυχεί, γιατί τα πανεπιστήμια συνήθως γίνονται δέκτης αυτών των πραγμάτων, οπωσδήποτε με ανησυχεί. Και με ανησυχεί το γεγονός ότι εμφανίζονται ανακροδεξιοί δράστες αυτών των επιθέσεων του τελευταίου. Ναι. Ναι, μα δηλαδή, προφανώς υπάρχει ένας τέτοιος πόλος που δημιουργεί προβλήματα. Ναι, δηλαδή βλέπουμε αναβίωση τώρα. Δεν είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Ξέρετε, είναι και η αρχή του σχολικού έτους. Ναι, τώρα λειτουργήσαν τα σχολεία. Τώρα φαίνονται αυτά. Θα δούμε πώς θα πάει. Και εκείνο που με ανησυχεί και είναι και αυτό το είδος η βεντέτα, ξέρετε, η οποία αρχίζει να δημιουργείται από ένα σημείο και μετά. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσον σε κάποιες περιπτώσεις είναι τα κίνητρα είναι ιδεολογικά ή είναι κίνητρα οπαδικά. Καλά, μα κάποιοι κάνουν καριέρες πάνω σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Σίγουρα είναι σαφές ότι κάποιοι κάνουν καριέρες πάνω σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή την αντιπαλότητα. Έτσι. Ναι. Τα έχουμε πει αρκετές φορές, μας το χοπήσανε και εμάς. Επειδή λέμε ότι θρέφουν οι μεν τους δε με τις συμπεριφορές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλά δεν τα λέτε τέτοια πράγματα γιατί απαγορεύονται. Ναι, απαγορεύονται, δεν ξέρω. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε δεν υπάρχει θεωρία των δύο άκρων. Υπάρχει εμπειρία των δύο άκρων και αναλόγως πορευόμαστε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα τελευταία, είναι προφανές ότι όταν μιλάμε τώρα για επίθεση ακροδεξιών σε μια παρέα φοιτητών ΚΝΕ, εν πάση περιπτώσει, που κάνανε φυλάδια στην Λιούπολη, εδώ μιλάμε, είναι ξεκάθαρο ποιος φταίει. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία της συζήτησης. Προφανώς οι ακροδεξοί βρήκανε την ευκαιρία να πάνε να δημιουργήσουν επεισόδιο για να δημιουργήσουν εντόρο κι αυτοί. Λοιπόν, εκεί πρέπει να επέμβει η αστυνομία να βάλει τα πράγματα στη θέση. Το θέμα είναι. Λίγο το ότι κάπου σταθείτε κάπως καλύτερα, γιατί σας ακούγαμε διακοπές τώρα, δεν ακούσαμε τη φράση σας. Με ανοιχτή το φαινόμενο αναβιώσει. Ναι, και αυτό το φαινόμενο είναι το θέμα να μην πάει μέσα στα πανεπιστήμια, διότι στα πανεπιστήμια θα πάει από την άλλη πλευρά τώρα μετά. Μέσα στα πανεπιστήμια δεν υπάρχουν ακροδεξιοί. Μπράβο. Μέσα στα πανεπιστήμια θα έχουμε το άλλο. Θα έχουμε όποιος διατυπώνει λόγο παράξενο να στοχοποιείται από την άλλη πλευρά. Τα έχουμε ζήσει, τα έχετε βιώσει κι εσείς. Ναι, περισσότερο θα έλεγα ότι εκείνο το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή μέσα στα πανεπιστήμια είναι να με αφορμή αυτά τα γεγονότα να αρχίσουν φασαρίες, να αρχίσουν διαδηλώσεις, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα επηρεάζουν άμεσα τα πανεπιστήμια. Ναι. Όχι ότι μπορούν να δημιουργηθούν αυτές οι φασαρίες μέσα στα πανεπιστήμια. Όχι, προφανώς όχι, γιατί δεν έχει, οι ακροδεξοί δεν μπαίνουν εκεί πέρα μέσα. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε με τις σχολές. Αυτό που συζητάμε πάρα πολλές φορές σε διάφορες περιοχές. Γενικότερα έχουμε αρκετές σχολές σε κάποιες ειδικότητες. Τι θα γίνει με αυτή, υπάρχει κάποια μέρημνα γι' αυτό? Δηλαδή το να βγάζουμε για παράδειγμα πάρα πολλούς γεωπόνους, πάρα πολλούς, δεν ξέρω τι, μηχανικούς, πάρα πολλούς, κάτι. Δεν βοηθάει και πουθενά νομίζω. Κοιτάξτε, φύγεται ένα θέμα. Λεπτό. Ναι. Είναι λεπτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Παραδείγμα, ότι βγαίνουν ετησίως περισσότεροι γεωπόνοι από ότι νέοι αγρότες. Ναι. Στη χώρα μας. Είναι όλο αυτό το, ξέρετε, χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς καμία εικόνα της πραγματικότητας, η δημιουργία πανεπιστημιακών τμήματων που εσπάρισαν σε όλη τη χώρα μέσα σε ένα εξάμεινο το 2019, το πρώτο εξάμεινο του 2019. Είναι τα αποτελέσματα των νόμων Γαβρόγλου αυτά.
Έχουμε ζητήσει από τις πανεπιστημιακές αρχές να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θύματα, τι γίνεται, ποιο είναι το μέλλον τους. Υπάρχει μια μελέτη της Εθνικής Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, η οποία επισημαίνει και τι γίνεται από πλευράς επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικών προοπτικών για αυτά τα παιδιά. Αυτά τα έχετε ζητήσει και γίνονται αυτές οι μελέτες με την προοπτική της εφαρμογής κάποιων, της λήψης κάποιων αποφάσεων εν ώψη της επόμενης πανεπιστημιακής χρονιάς, ή μπορεί να δούμε και στη διάρκεια της παρούσης, από αυτής που ξεκινάει τώρα, να δούμε κάποιες μεταβολές? Όχι. Αυτή τη στιγμή αυτοί που έχουν περάσει δεν επηρεάζονται από αυτά τα πράγματα. Προχωράνε κανονικά. Δεν αλλάζει κάτι για αυτούς. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε τις προτάσεις. Έχουμε ξεκινήσει ήδη ένα διάλογο με τις Βρετανικές αρχές, προσπαθώντας να βρούμε μία λύση σε αυτά τα θέματα. Έχουμε αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα που δεν έχουν φέτος σπίτι. Έχουν πολύ μικρό αριθμό φοιτητών. Έχουν ακόμη χειρότερο, πάρα πολύ μικρό αριθμό από φοιτητών. Έχουμε τμήματα που στους 160 φοιτητές που εισάγονται θείως, ύστερα από 4 χρόνια αποφοιτούν 5 ή 6. Ναι. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι και είναι προσυζήτηση. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σύργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.